Οι ομάδες Σοσιαλδημοκρατών, Πράσινων και ΓΚΟΕ πρότειναν για Νόμπελ Ειρήνης τον Τσίπρα και τον Ζάεφ για την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι πρόκληση. Χαρακτηρίζουν ιστορικό επίτευγμα μια συμφωνία που επέβαλε το ΝΑΤΟ με πλασχέ τον ΣΥΡΙΖΑ την ευρωναρτοϊκή δίθεν αριστερά, που ενισχύει το ΝΑΤΟ σταματωμένα, διαλυμένα από τις επιβάσεις του Βαλκάνια, καλλιεργεί αλυτρωτισμούς και εθνικισμούς, με διέρη και βασίλευε βάζει σε κινδύνους τους λαούς, που αναγορεύει σε εγγυητή ειρήνης και ασφάλειας το ΝΑΤΟ. Οι λαοί το θυμούνται μόνο για πολέμους, επεμβάσεις, βομβαρδισμούς και αλλαγές συνόρων. Αυτοί που στείλουν κάλπικα προοδευτικά μέτωπα κατά δεξιάς και ακροδεξιάς, παίρνουν συγχαρητήρια από αυτούς. Τον Τραμπ, τη Μέρκελ, τον ΝΑΤΟ, τον Ερντογάν, τον αυστριακό ακροδεξιό Κούρτς, τον αντιδραστικότατο Μακρόν. Ξεπλένουν κυριολεκτικά τον ιμπεριαλισμό. Ο πατριάρχης του ιταλικού καπιταλισμού, ο ιδιοκτήτης της Fiat, Gianni Agnelli, δικαιώνεται, γιατί έλεγε: «Η αριστερά κάποιες φορές κάνει καλύτερα τη δουλειά από τη δεξιά. Με τέτοια αριστερά, τι να την κάνει στη δεξιά».